Γεια σας, γεια σας, φοιτητούδια μου. Λοιπόν, καταρχήν, είμαι ο Κωνσταντίνος, καλώς ορίσατε, είναι το πρώτο μου vlog, όπως θέλετε να το πείτε. Θα ήθελα να σας δείξω λίγο την κουζίνα του σπιτιού που μένω για καλοκαίρι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να σημειωθεί ότι εδώ πέρα έχει φασολάκια. Δεν μπορώ να θυμηθώ από πότε. Λοιπόν, συνταγούλα για τέλειες πατάτες. Λοιπόν, ανοίγουμε την κατάψυξη. Παίρνουμε τις πρώτη γανισμένες πατάτες. Γιατί είμαστε φοιτητές ρε φίλε, σιγά μην κάτσεις να κόψεις μια πατάτα. Αχ, κάθομαστε στην καρέκλα μας. Το ανοίγουμε το πακέτο μας. Εγώ έχω ξεκινήσει ήδη να τις τηγανίζω. Λοιπόν, αυτές είναι οι πατάτες μας. Πατάτες. Πατάτες. Ναι. Πρώτοι γανισμένες. Και πρέπει να είναι και το αλφαβήτα, δεν ξέρω. Λοιπόν, τις ρίχνουμε στο τηγάνι. Και πρέπει να έχουν βγει και τραγανές τώρα. Τις βάζουμε για περίπου κανένα τέταρτο, κανένα 20 λεπτάκι, ξέρω εγώ. Κρύες είναι. Σιγά μην κάτσουμε να περιμένουμε να μετράει. Ναι. Και σβήνουμε το μάτι. Πώς βρίσκω το μάτι? Ναι, σβήνουμε λοιπόν το μάτι. Περιμένουμε λίγο το μάτι να... πώς το λένε τώρα, να παγώσει. Ανακατεύουμε και λίγο με αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, τώρα εγώ τα ανακατεύω. Οπό, τι έχω φτιάξει! Να σημειωθείτε ότι τα φασολάκια τα έχει φτιάξει η μάνα μου πριν κανά 20 ημεράκι. Λογικά δεν θα τρώγονται τώρα. Λοιπόν, παίρνουμε το μπολ. Αυτό λέγεται μπολ. Αυτό είναι ένα μπολ. Το βάζουμε εδώ πέρα δίπλα. Και πολύ προσεκτικά στάζει. Κι άμα έρθει η μάνα μου θα φωνάζει, γιατί σιγά μην κάτσω να καθαρίσω. Βάζουμε τις πατάτες, αδερφάκι μου. Όπω τι έχω βγάλει. Το μπούστι. Όπω. Όπω τι έφτιαξα. Μπράβο αλφαβήτα. Όπω μπράβο το αλφαβήτα. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Φτιάχνει τις καλύτερες πατάτες. Πατάτες τηγανίτες. Πρωτηγανισμένες. Αύριο θα σας δείξω πως να φτιάχνετε τις τέλειες κοτομπουκές με κάποιον αντίστοιχο τρόπο, γιατί όπως είπαμε ρε παιδιά, φοιτητές είμαστε. Σιγά μην κάτσουμε τώρα να... θα πέσουμε. Και φοβάμαι. Λοιπόν, φοιτητές, τέλος πάντων. Καλές έχουν βγει. Μία δοκίμασα πριν, μία ομή ήταν λιγάκι, αλλά εντάξει, μ' άρεσε λίγο η γεύση. Να το είπα εγώ, δεν το είπα. Πέσανε κάτω. Ωραία, άντε να καθαρίσει η μάνα μου τώρα που δεν είναι εδώ πέρα, είναι Αθήνα. Εγώ είμαι ρέτρια. Ρέτρια, λοιπόν. Μάλλον θα μου φύγουν αυτές. Όχι, εντάξει. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, γάμα τους αυτές, δεν πειράζει. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε... Ωπρε, μάλλον την άλλη κάμερα τώρα. Καλά, δεν βαριέμαι. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, θα σας δείχνω μικρές συνταγές για φοιτητές που βαριούνται να μαγειρέψουν, γιατί φυσικά κάποιος φοιτητής θα θέλει να μαγειρεύει. Bye! Έχω φτάσει στα μισά περίπου. Ωραίες είναι οι ρημαδιασμένες.
Θα βάζει μια ντόνα αλάτι. Κάποιος πρέπει να μαζέψει εδώ μέσα. Αυτή είναι τσάρα λουμπάνου. Ίσως δεν είναι στο τραπέζι απάνω. Ήταν ομή. Έχω νερό. Α! Να σα δείξω και τι έχει το ψυγείο με το μεταξύ. Όχι, κλείνει. Στο ψυγείο μου έχω νερό, νερό. Νερό. Γάλα, νουνού, ντομάτα. Βούτυρο. Ένα σουβλάκι από καμιά εβδομάδα πριν πρέπει να πεταχτεί. Οπα. Πάμε να πεταχτεί, όχι να πέσει. Εδώ έχω μέσα σαλάμι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Σαλάμι. Λοιπόν, και στην πορτούλα έχω μουστάρδα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Barbecue sauce. Μία ντομάτα που έχει ξεχαστεί από την καναμίνα. Αυγά. Τι είναι αυτό εδώ? Τι είναι αυτό εδώ? Δεν καταλάβαινα. Αυτά. Η κατάψυξη έχει. Για να βρει την κατάψυξη. Να μάθω και εγώ τι έχω. Λοιπόν, εδώ έχει κάτι ψαράκια κάποια στιγμή. Δεν ξέρω. Ένα παγωμένο νερό. Τα τυροπιτάκια. Ναι, και για τυροπιτάκια θα σας δείξω κάποια στιγμή. Τυροπιτάκια. Τις πατάτες τις προτηγανισμένες. Ένα μπολάκι κάποια στιγμή θα δω τι έχει. Παγάκια. Κι άλλο νερό. Και κρέας, μάλλον. Αυτά νομίζω. Oh my god. What the fuck. Πω. Να δω τα φασολάκια, ρε. Θα τρώγονται. Καλά, θα τα δοκιμάσω. Και άμα πάθω τίποτα, θα καταλάβετε ότι δεν θα σας δείξω τις κοτομπουκές. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν με παρακολουθήσατε όποιοι, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή θα κάνω κι άλλα βιντεάκια. Τύπου συζήτηση, κάποια μικρά πράγματα. Θα σας πω διάφορα από τη δική μου τη ζωή, διάφορες εμπειρίες. Πώς θα μαζέψω το σπίτι. Λοιπόν, καλό βράδυ.